20η έκθεση της EMIT στα Εγγένεια σήμερα για ακόμα μία φορά με δικό του περίπτερο, με δική του εκπροσώπηση. Πράγματι, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τα 10 κατοικημένα νησιά του Βορείου Αιγαίου, είναι παρόντα εδώ στη μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού που γίνεται στην ευρύτερη περιοχή και είναι αυτή της EMIT της Κωνσταντινούπολης της Τουρκίας. Με πάρα πολλούς εκθέτες, με πάρα πολύ κόσμο που έχουν επισκεφθεί από το πρωί την έκθεση αλλά και το περίπτερό μας. Προσπαθούμε με την παρουσία μας εδώ να πούμε ότι υπάρχουν 10 νησιά μέσα στο Αιγαίο, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν μοναδικά προϊόντα, μοναδικές δραστηριότητες και όποιος έρθει εκεί μπορεί να περάσει καλά και να γυρίσει πίσω έχοντας πολύ καλές αναμνήσεις και σίγουρα την επιθυμία να τα ξαναεπισκεφτεί. Πριν από λίγο επισκέπτηκε το περίπτερό σας και ο Υπουργός Τουρισμού, πολιτισμού μάλλον, της Τουρκίας. Είχατε μία κουβέντα μαζί του. Πράγματι, αμέσως μετά τα Εγγένεια, ο Υπουργός Πολιτισμού, που επισκέφθηκε ορισμένα περίπτερα της έκθεσης, ήρθε και εδώ στο δικό μας. Στη συνομιλία μου μαζί του, τον προσκάλεσα να επιλέξει όποιο νησί θέλει, από τη Λίμνο μέχρι την Ικαρία, και να έρθει να τον φιλοξενήσουμε. Του είπα μάλιστα ότι ο πολιτισμός ενώνει, είναι ο κοινός μας παρονομαστής, είναι εκεί πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε εποφελία και των δύο πλευρών σε μια πορεία αναπτυξιακή, η οποία σίγουρα θα έχει όφελος και για την τουρκική πλευρά και για την ελληνική πλευρά και για τα ελληνικά νησιά. Το δέχτηκε πάρα πολύ ευχαρίστως και προσπάθησα να του δώσω να καταλάβει ότι στα νησιά όταν έρχεται κανείς, φεύγει με δύο εντυπώσεις. Η μία εντύπωση είναι η εντύπωση της γεύσης, των μοναδικών προϊόντων, τα οποία αυτή η ιδιαιτερότητα των νησιών μας τους δίνει τη δυνατότητα να είναι μοναδικά. Και το δεύτερο, με όλες τις δραστηριότητες που μπορεί να κάνει στα νησιά. Από την θάλασσα, αλλά και το περπάτημα και τους μοναδικούς προορισμούς, οι οποίοι δεν είναι μόνο γύρω από το νερό και τη θάλασσα, αλλά είναι και τα εξαιρετικά βουνά τα οποία έχουμε, οι μοναδικοί περιπατητικοί προορισμοί, που δίνουν αυτό το κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, τελικά, όταν κανείς έρχεται στα νησιά, πραγματικά δεν του λείπει τίποτα. Ό,τι και να θέλει, μπορεί ως δραστηριότητα να το κάνει. Γι' αυτό και επιλέξαμε στο περίπτερο να παρουσιαστούν οι δραστηριότητες τις οποίες μπορεί κανείς να κάνει στα νησιά, από την αναρρίχηση μέχρι το scuba diving.